Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρίτανια, για την ευγενική πρόσκληση και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους στο πάνελ για την προσφορά όλων από το μετερίζοντος στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Θα προσπαθήσω με δύο λόγια να σας πω πώς χρησιμοποιούμε τα φάρμακα αυτά στην καθημερινή κλινική πράξη, άρα δηλαδή θα είναι κυρίως πρακτικές οδηγίες και αφορούν κατά κύριο λόγο την ρέμδεσιβίρη, την μόλνοπιραβίρη και την νιρματρελβίρη σε συνδυασμό με την ριτοναβίρη. Ξεκινάμε λοιπόν με την ρέμδεσιβίρη, το υπορρυπό της όνομα είναι το Veklury. Η μελέτη με την οποία εγκρίθηκε το φάρμακο αυτό είναι η περιβόητη Act 1, η οποία είναι μια μελέτη τυχεοποιημένη, διπλά τυφλή που ελέγχεται με control. Ασθενείς οι οποίοι έχουν θετική PCR, είναι άνω των 18, είναι στο νοσοκομείο, έχουν διηθήματα ή έχουν χωρισμό κάτω από 94 και χρειάζεται οξυγόνο ή και χρειάζεται μηχανική αναπνοή. Αυτή ήταν η ασθενή τη μελέτη. 541 πήραν το φάρμακο, 521 πήραν πλασίμπο. Και αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι οι ασθενεί οι οποίοι πήραν ρεμδεσιβίρη είχαν πολύ μικρότερο μέσο χρόνο, διάμεσο χρόνο προ την ανάρρωση, 10 μέρε, έναν 15 μέρε του πλασίμπο. Άρα φαίνεται λοιπόν το φάρμακο δουλεύει, επιτεχνεί την ανάρρωση του ασθενού και αυξάνει κατά 50% την πιθανότητα του ασθενού να έχει κλινική βελτίωση την ημέρα 15 της θεραπείας. Άρα λοιπόν η κλινική μελέτη και αυτή είναι η ενδιάμεση ανάλυση. Εδώ πέρα θέλω να διευκρινίσω πολύ σαφώς ότι αν κάνουμε σπάσουμε τους ασθενείς της μελέτης, θα δούμε ότι αυτοί που έχουν μεγάλο όφελος δεν είναι αυτοί οι οποίοι δεν παίρνουν οξυγόνα, γιατί βλέπετε ότι η ρεμδεσιβίρη δεν υπερέχει το πλασέμπο σε βαθμό στατιστικό σημαντικό, αλλά αυτοί οι οποίοι παίρνουν οξυγόνα σε χαμηλή ροή. Εδώ πέρα βλέπετε ότι με τη ρεμδεσιβίρη έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να οδηγούν σε ανάρρωση από το μετοπονικό φάρμακο. Αυτό όμως δεν ισχύει για τις ασθενείς που είναι σε high flow ή που είναι σε μηχανικό αερισμό. Επομένως, το φάρμακο το δίνουμε μόνο σε ασθενείς που είναι στο νοσοκομείο, που παίρνουν οξυγόνο σε χαμηλή ροή. Είναι η μόνη ομάδα η οποία μπορεί να ωφεληθεί από την ενδοφλέβια ρεμδεσιβίρη. Αν πάμε τώρα στην ανάλυση της θνησιμότητας, θα δούμε ότι στις 15 μέρες ο θάνατος, το ποστό θανάτων ελαττώθηκε από το 11,9 από το πλασέμπο στο 6,7 στους ασθενείς πήραν ρεμδεσιβίρη και στις 29 μέρες από το 15,2 στο 11,4. Ελαττώνει και τους θανάτους. Όμως επειδή η ανάλυση αυτή είναι ενδιάμεση, δεν υπήρχε αρκετός αριθμός ασθενών για να έχουμε ένα στατιστικό σημαντικό συμπέρασμα, έτσι δεν φάνηκε τελικά η διαφορά στη θνησιμότητα, γιατί η μελέτη διακόπηκε στην ενδιάμεση ανάλυση, δεν επιτρέπηκε να συνεχιστεί, πράγμα το οποίο κάτι γνώμη ήταν λάθος. Σε κάθε περίπτωση έγινε μια post-hoc ανάλυση σε ασθενείς οι οποίοι έπαιρναν οξυγόνο σε χαμηλή ροή και εδώ πέρα βρέθηκε ότι ο κίνδυνος θανάτου ελαττώθηκε κατά 70% σε ασθενείς οι οποίοι παίρνουν ρεμδεσιβίρη. Φαίνεται λοιπόν έστω και έμεσα ότι η ρεμδεσιβίρη χωρίς ρεμδεσιβίρη σε ασθενείς που παίρνουν οξυγόνο σε χαμηλή ροή ελαττώνεται ο κίνδυνος θανάτου κατά 70%. Μια δεύτερη πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη είναι η μελέτη Pine Tree ή αλλιώς Πευκό Δέντρο, η οποία δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο που μας πέρασε, όπου πλέον χορηγήθηκε η ρεμδεσιβίρη σαν μια πρώιμη θεραπεία σε ασθενείς έξω νοσοκομιακούς, οι οποίοι είχαν παράγοντες κινδύνου. Και ο στόχος ήταν να ελαττώσουν, μάλλον να μειώσουν την πρόοδο της νόσου σε σοβαρή νόσο. Άρα λοιπόν είχαμε 562 εξωτερικούς ασθενείς με COVID, 7 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων ή από την ενθετικοποίηση του τεστ και με τουλάχιστον με πάνω από ένα παράγοντας κινδύνου για να έχει πρόοδο της νόσου. Οι μισοί από αυτούς πήραν ρεμδεσιβίρη για 3 ημέρες, όχι για 5 ημέρες όπως είναι η θεραπεία. Και οι άλλοι μισοί πήραν το εικονικό φάρμακο. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι πήραν την ρεμδεσιβίρη, το τριήμερο σχήμα ρεμδεσιβίρης, ο κίνδυνος για να μπουν στο νοσοκομείο ή για να πεθάνουν είναι 0,7% έναντι 5,3% των ατόμων τα οποία πήραν το εικονικό φάρμακο. Δηλαδή, πρακτικά, ο κίνδυνος όταν παίρνει ρεμδεσιβίρη για 3 μέρες σαν πρώιμη θεραπεία, ο κίνδυνος για να μπει στο νοσοκομείο ή να πεθάνει ελαττώνεται κατά 87%. Άρα λοιπόν είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική θεραπεία για, επαναλαμβάνω, έξω νοσοκομειακούς ασθενείς, οι οποίοι είναι θετικοί σε COVID και έχουν παράγοντες κινδύνου για να κάνουν σοβαρή νόσο. Άρα λοιπόν, με βάση τη μελέτη της αυθείας, το φάρμακο πήρε άδεια κυκλοφορίας υπόωρους από τον EMA. Το υπόωρο σημαίνει ότι ο EMA δεν έχει όλα τα στοιχεία τα οποία θα ήθελε, αλλά παρόλα αυτά, επειδή υπάρχει μια επίγουσα ανάγκη
στην δημόσιας υγείας δίνει μια πρώιμη άδεια, αυτό που λέγεται υποόρος, ενώ συνεχίζει να παίρνει στοιχεία για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του φαρμάκου. Οι μελέτες αυτές περάσανε και στον αλγόριθμο της ελληνικής εταιρείας Λιμόξεων. Σας λέω ότι η τελευταία αναθεώρηση, η οποία έγινε τώρα και πρόκειται να εγκριθεί αργά το βράδυ από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Λιμόξεων, στις οδηγίες λοιπόν αυτές σε εξονοσοποιημένους ασθενείς, ο οποίος έχει ήπια προς μέτρια νόσο με περιορισμό οξυγόνου πάνω από 94 σε αέρα δωματίου και ο οποίος έχει παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο, στον ασθενή αυτό προτείνεται και η ρεμδεσιβήρη για 3 ημέρες μαζί με την μολνουπιραβήρη και την γκριμάτριλπίρη με τον αβήρη, όπως θα δούμε παρακάτω. Άρα λοιπόν έχει περάσει και τις οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Λιμόξεων. Πρακτικά λοιπόν τώρα το φάρμακο για τους εξονοσοποιημένους ασθενείς χορηγείται σε δόση 200 mg την πρώτη μέρα, είναι η φόρτιση, και μετά 100 mg ημερησίως στις μέρες 2-3. Ξεκινάμε τη χορήγηση ρεμδεσιβήρης το αργότερο 7 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Η συνολική θαραλυδιάκη θεραπεία πρέπει να είναι 3 ημέρες. Τώρα, εάν ένας ασθενής, ο οποίος παίρνει την πρώιμη αγωγή, χρειαστεί να πει στο νοσοκομείο παρόλα αυτά, μετά την έναρξη της πρώιμης θεραπείας, ο θεράπων ιατρός μπορεί να επιλέξει να ολοκληρώσει το σχήμα ή να μεταβεί στο πενθήμερο σχήμα. Εάν πάμε τώρα στους νοσηλευόμενους ασθενείς, θα δούμε ότι σύμφωνα πάλι με τις οδηγίες της εταιρείας Λιμόξεων, σε νοσηλευόμενο ασθενή, ο οποίος δεν χρήζει παροχή συμπληρωματικού οξυγόνου, αλλά όμως έχει παράγοντες κινδύνου για επιδείνωση, μπορούμε να χορηγήσουμε το τριήμερο σχήμα ρεμδεσιβήρης. Άρα, όχι μόνο σε εξονοσοκομιακούς ασθενείς, αλλά και σε νοσηλευόμενους ασθενείς, οι οποίοι έχουν παράγοντες κινδύνου. Εάν ο ασθενής είναι νοσηλευόμενος και λαμβάνει συμπληρωματικό οξυγόνο, τότε προτείνουμε τη ρεμδεσιβήρη για να δουλεύει μόνη της. Και αν οι ανάγκες οξυγόνου αυξάνονται, προσθέτουμε και δεξαμεθαζόνη. Και σε ασθενείς οι οποίοι είναι σε high flow ή σε μη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, τότε προτείνουμε ρεμδεσιβήρη και δεξαμεθαζόνη. Αυτές είναι οι χρήσεις του φαρμάκου στους ασθενείς μας. Τώρα πάμε στην εγκυμοσύνη. Όπως είπαμε στη μελέτη, δεν περιλήφθησαν μέσα γυναίκες σε εγκυμοσύνη. Υπάρχει όμως αυτή η μελέτη, όπου σε 86 γυναίκες έγκυες και επιλόχες, στη λοχεία δηλαδή, οι οποίοι είχαν σοβαρό COVID, σοβαρή νόσο COVID. Αυτοί πήραν λοιπόν σε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής θεραπείας ρεμδέσιβιρ και είχαμε πολύ καλά, πολύ καλούς ποσοστά ανάρρωσης και πολύ χαμηλό βαθμό, ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών. Και επίσης υπάρχει και μία, αυτό δημοσίευσε το Clinical Infectious Diseases το 2021 και υπάρχει και μία μεταανάλυση, μάλλον θα έλεγα συστηματική ανάλυση όλων των μελετών και case report της ΕΚΙΟΣ, της ρεμδεσιβήρης, και φάνηκε ότι δεν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ασφαλείας. Άρα λοιπόν η ρεμδεσιβήρη είναι η σχετικά ασφαλέστερη επιλογή που έχουμε για την εγκυμοσύνη. Δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με EGFR κάνω από 30 ml ανά λεπτό, άρα λοιπόν όχι σε νεφρική αναπάρκεια. Επίσης δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς που έχουν τρανσαμινάσεις πάνω από 5 φορές το ανώτερο φυσιολογικό όριο ή αν το χορηγούμε και αυξηθούν οι τρανσαμινάσεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας πάνω από 5 φορές, διακόπτουμε το φάρμακο. Όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, δεν υπάρχουν και αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο. Αλλάζω λοιπόν φάρμακο, πάω στο επόμενο που είναι η μολνουπιραβήρη, η οποία ήδη κυκλοφορεί στην Ελλάδα με το εμπορικό όνομα Λατζεύριο, Λακεύριο όπως θέλετε το λέτε. Η εγκριτική μελέτη είναι η MoveOut, πάλι είναι ασθενείς οι οποίοι δεν είναι στο νοσοκομείο, έχουν ήπια ή μέτρια νόσο, έχουν διάγνωση 5 ημέρες, το αργότερο πριν από την τυχαιοποίηση, και επίσης έχουν ένα παράγοντα κινδύνου για σοβαρή νόσο. Εδώ είναι η τυχαιοποίηση των ασθενών που πήραν ή το φάρμακο ή εικονικό φάρμακο. Εδώ είναι η μελέτη, η δημοσίευση της μελέτης. Στην πήρη λοιπόν ανάλυση από όλους τους ασθενείς οι οποίοι κάναν τυχαιοποίηση, το ποσό των ασθενών οι οποίοι πήγαν στο νοσοκομείο ή πεθάνανε μέχρι τη μέρα 29 ήταν χαμηλότερο στην ομάδα που πήραν μολνουπιραβήρ παρά στο εικονικό φάρμακο. Ήταν 6,8 αυτοί που πήραν την μολνουπιραβήρ, 9,7 αυτοί που πήραν το εικονικό φάρμακο. Άρα η μείωση του σχετικού κινδύνου για να μπει στο νοσοκομείο ή για θάνατο είναι 30%. Άρα ελαττώνεται ο κίνδυνος για τον ασθενή μας να μπει στο νοσοκομείο, ο οποίος είναι υψηλού κινδύνου, ξαναλέω, κατά 30%, το οποίο είναι ένα σημαντικό όφελος. Τώρα, το φάρμακο, η εταιρεία έχει κάνει έτοιμα στον EMA για να πάρει άδεια από 23%. Δεν έχει πάρει ακόμη άδεια από τον EMA. Έχει πάρει μια προσωρινή σύσταση, το άρθρο 5,3, όπου ο EMA επιτρέπει στις χώρες να το χρησιμοποιήσουν, αν θέλετε, με δική τους ευθύνη, μέχρι να βγει
η άδεια κυκλοφορία. Αντίθετα, ο FDA έχει δώσει αυτή την επίγουσα άδεια κυκλοφορία. Το φάρμακο έχει περάσει το θεραπευτικό αλγόριθμο τη Ελλάδο, τη εταιρική εταιρεία Λιμόξεων, αφορά ενήλικε μήνο συλλεγόμενο. Το δοσολογικό σχήμα είναι κάψουλε λοιπόν του Λατζέμπριο. Είναι 800 μιλιγκράμμ δύο φορές τη μέρα. Επειδή η κάψουλα είναι το 200 μιλιγκράμμ, είναι 4 κάψουλες το 200 μιλιγκράμμ πρωί και βράδυ από το στόματος, δηλαδή συνολικά 8 την ημέρα, για 5 ημέρες. Έδραξη της αγωγής εντός 5 ημερών από την εισβολή των συμπτωμάτων ή τη θετοποίηση του τεστ. Δεν χορηγείται σε εγκυμονούσες γυναίκες ή σε γυναίκες που σχεδιάζουν εγκυμοσύνη. Και αν συμβεί αυτό, προτείνεται στις γυναίκες που είναι σε αναπροβολική ηλικία αντισύλληψη στην περίοδο της θεραπείας και 4 ημέρες μετά τη λήξη θεραπείας. Τώρα, στην εταιρεία μας, ακολουθούμε τις οδηγίες του NIS που λέμε ότι οι άνδρες που είναι σεξουαλικά ενεργοί με γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να χρησιμοποιούν αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και τουλάχιστον 6 μήνες αντισύλληψη μετά την τελευταία δόση της μολνουπιραβίρης. Αυτές οι προφυλάξεις όσον αφορά την αναπαραγωγή οφείλονται κυρίως στο ότι το φάρμακο αυτό δρά μέσω της λεγόμενης θανατηφόρου παραγωγής μεταλλάξεων στον ιό. Τώρα, μερικές χρηστικές πληροφορίες. Δεν δίνουμε το φάρμακο σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών, γιατί επηρεάζει τους χόντρους. Μπορούμε να το δώσουμε ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής είναι εμβολιασμένος ή όχι. Δεν επιτρέπεται, όπως είπαμε, για 4 μέρες ο θυλασμός. Δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, που αυτό είναι ένα πλεονέκτημα του φαρμάκου. Και επίσης δεν χρειάζεται τροποποίηση της δόσης ανάλογα με την υπατική και την εφική λειτουργία, αλλά είναι πολύ εύκολα χρησιμοποιούμενο φάρμακο. Και από τις παρενέργειες, θα ήθελα να θυμώσω μόνο τη διάρρεια. Ήδη έχουμε 2-3 ασθενείς που μπήκαν μέσα στο νοσοκομείο με πολύ μεγάλες διάρρειες. Άρα, το μόνο ενδεχομένως πρόβλημα που μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει με την μολνουπιραβίρη. Πάμε τώρα στο τρίτο φάρμακο, που είναι η νιρματρελβίρη σε συνδυασμό με την ριτοναβίρη, το οποίο κυκλοφορεί με το εμπορικό όνομα Paxlovid. Η ριτοναβίρη είναι ένα φάρμακο το οποίο ενισχύει τη δράση της νιρματρελβίρης. Εδώ είναι η εγκριτική μελέτη. Είναι μια μελέτη στο 2.246 ασθενείς, οι οποίοι είχαν COVID, είχαν διάγνωση 5 ημέρες πριν τη χειροποίηση. Οι άνθρωποι αυτοί είναι έξω νοσοκομιακοί και είχαν έναν παράγοντα κινδύνου για να κάνουν σοβαρή νόσο. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί πήραν είτε το φάρμακο είτε εικονικό φάρμακο. Και να πούμε εδώ πέρα ότι οι ασθενείς αυτοί είχαν κυρίως την παραλλαγή Δέλτα. Τα αποτελέσματα, εάν οι ασθενείς ξεκίνησαν το φάρμακο αυτό, το Paxlovid, 3 μέρες μετά την έκθεση συμπτωμάτων, τότε ελαττώθηκε ο κίνδυνος για νοσοκομείο ή θάνατο κατά 89%, ενώ αν το ξεκίνησαν 5 μέρες μετά την έκθεση των συμπτωμάτων, ο κίνδυνος ελαττώθηκε κατά 88%. Είναι δηλαδή πολύ θεαματική η μείωση του κινδύνου για νοσηλεία με το Paxlovid. Εδώ πέρα βλέπετε τα νούμερα, πάμε στις 5 μέρες. Στους ασθενείς που πήραν το φάρμακο, 8 από τους 1.000 μπήκαν στο νοσοκομείο και δεν υπήρχε κανένας θάνατος, ενώ στους ασθενείς που πήραν το πλασίπο, 66 μπήκαν στο νοσοκομείο και συλλήφθηκαν 12 θάνατα. Άρα το φάρμακο στην ομάδα αυτής σε 1.000 ασθενείς βγήκε σε 60 νοσηλείες και 12 θάνατους. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι η ομάδα των 65 ετών και πάνω. Είναι η ομάδα που μας ενδιαφέρει, γιατί στην Ελλάδα έχουμε πολλούς τέτοιους ανεμβολίες, δυστυχώς. Εδώ πέρα η ελάττωση του κινδύνου για νοσηλεία είναι 94%. Και βλέπετε στην ομάδα στους 94 ασθενείς, άνω των 65 που πήραν το φάρμακο, μόνο ένας πήγε στο νοσοκομείο, κανένας δεν πέθανε. Ενώ στο πλασέπο 16 πήγαν στο νοσοκομείο και 6 πεθάναν. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι δουλεύει και στα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Και εδώ πέρα έχουμε και μερικά στοιχεία σε 500 ασθενείς για το υλικό φορτίο, το οποίο ελαττώνεται κατά 10 φορές, έτσι πολύ σημαντικό, την ημέρα 5 από την χορήγηση του φαρμάκου. Πάμε τώρα στις πρακτικές οδηγίες. Δίνουμε λοιπόν 300 μιλιγκράμμ του Nirmatrelvir, δηλαδή είναι 2 κάψουλες των 150 μιλιγκράμμ, και 100 μιλιγκράμμ Ritonavir, που είναι μία κάψουλα, άρα λοιπόν σύνολο 3 κάψουλες από το στόματος, 2 φορές την ημέρα. Άρα την ημέρα 6 κάψουλες, 3 το πρωί, 3 το βράδυ. Και όλο αυτό είναι για 5 μέρες. Και ξεκινάμε την αγωγή 5 ημέρες από την εισβολή των συμπτωμάτων της COVID. Άρα θυμόμαστε 7 μέρες για το Remdesivir και 5 μέρες για την Molnupiravir και το Paxlovid. Το φάρμακο έχει πάρει άδεια κυκλοφορίας από τον EMA υπό όρους 28/1/2022, δηλαδή πριν από μερικές μέρες. Και το πρόβλημα του φαρμάκου είναι ότι έχει αλληλεπιδράσεις, γιατί το φάρμακο αυτό είναι αναστολέας του ενζήμου CYP3α και επίσης μεταβολίζεται από το CYP3α στο ΥΠΑΡ.
Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αυξάνει τις συγκεντρώσεις πολλών φαρμάκων στο αίμα, φαρμάκων τα οποία μεταπολίζονται από το ΣΥΠ3, αλλά και τα φάρμακα τα οποία αναστέλνουν το ΣΥΠ3 μπορούν να οδηγήσουν σε αυξήσεις του Παξλόβιτ και αν έχουμε αυτές τις αλληλεπιδράσεις, μπορεί να έχουμε πολύ σημαντικές ανεπιθύμητες δράσεις, ακόμη και θανατηφόρες δράσεις, ανάλογα με το άλλο φάρμακο το οποίο παίρνει ο ασθενής. Εδώ πέρα βλέπετε είναι από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, είναι όλη αυτή όλα αυτά τα φάρμακα και εδώ πέρα βλέπετε με τα σημαδάκια αυτά το φάρμακο μπορεί κανείς να το πάρει να το συγχορηγήσει με το Παξλόβιτ ή υπάρχει ένα σχετικό κίνδυνο γιατί αυξάνονται τα επίπεδα του φαρμάκου ή, αυξάνεται, ή υπάρχει αντένεξη γιατί αυξάνονται πολύ τα επίπεδα ή υπάρχει πλήρης αντένεξη. Λόγω χάρη με την καρβαπεζοπίνη, το τερικρετόλ, υπάρχει πλήρης αντένεξη να δώσετε Παξλόβιτ. Όπως επίσης και την φενεντουίνη, την ριφαπικίνη, την ριφαπετίνη. Εκείνο το οποίο, άρα λοιπόν, τι σημαίνει, σημαίνει ότι ο γιατρός πριν το συνταγογραφήσει πρέπει να πάρει τη λίστα των φαρμάκων τα οποία παίρνει ο ασθενής και να το αντιπαραβάλει με τη λίστα των ανεπιθύμητων αντιδράσεων για να δει αν μπορεί να τα δώσει. Τώρα, υπάρχουν φάρμακα όπως είναι οι στατίνες, όπως βλέπετε εδώ πέρα, όπου πραγματικά υπάρχει αλληλεπίδραση. Αυτό που κάνουμε συνήθως είναι να κόβουμε τη στατίνη για 5 μέρες, να πάρει ο άνθρωπος το Παξλόβιτ και συνέχεια ξαναρχίζουμε τη στατίνη. Δεν είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα. Πάμε τώρα στις οδηγίες τις ιδιαίτερες. Εάν το EGFR είναι κάτω του 60 και πάνω από 30, τότε η δόση γίνεται μισή, δηλαδή με 150 mg near mitral-virus, δηλαδή μόνο μια κάψουλα και 100 mg ριτοναβίρις. Ενώ κάτω από 30 δεν χορηγείται, δεν μπορεί να δώσουμε το φάρμακο. Στην επατική ανεπάρκεια, εάν έχουμε Childbuch Classios 3C, τότε δεν μπορούμε να δώσουμε Παξλόβιτ. Δηλαδή, σοβαρή επατική ανεπάρκεια. Πάμε τώρα στην εγκυμοσύνη. Πάλι δεν έχουμε, στις κλινικές μελέτες δεν μπήκαν μέσα οι έγκυες. Όμως έχουμε πάρα πολύ καλή εμπειρία από τη ριτοναβίρη στις έγκυες γυναίκες που έχουν HIV γένοξη, όπου εκεί πέρα ενδείχνεται. Τώρα, όσον αφορά, υπάρχουν μελέτες animal models, τα οποία δίνουν μια σχετική ασφάλεια. Τώρα, όσον αφορά τους παιδιατρικούς ασθενείς, μπορεί να χορηγηθεί σε άτομα ηλικίας άνω των 12 ετών, τα οποία ζυγίζουν τουλάχιστον 40 κιλά. Μπήκε λοιπόν το φάρμακο στον αλγόριθμο της εταιρείας Λιμόξον. Η δοσολογία, είπαμε, τροποποιείται ανάλογα με την νευρική λειτουργία. Δεν χορηγείται ασθενείς με νευρική αναπάρκεια και επατική αναπάρκεια. Έχει πολλές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν εξαιρετικά επικίνδυνες παρενέργειες. Άρα, πριν τη συνταγογράφηση, ο θεράπων ιατρός πρέπει να ανασκοπήσει τα άλλα φάρμακα που τυχόν παίρνει ο ασθενής και να εκτιμήσει τον κίνδυνο για αλληλεπιδράσεις. Στις εγκριτικές μελέτες δεν περιηγήθηκαν γυναίκες σε εγκυμοσύνη ή θυλασμό, επομένως η χορήγηση των φαρμάκων στις ομάδες αυτές γίνεται μόνο όταν το αναμενόμενο όφελος υπερβαίνει τους πιθανούς κινδύνους. Υπενθυμίζω όμως ότι η ριτοναβίρη μπορεί να χορηγηθεί σε έγκυες με ασφάλεια. Και αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια. Προσπαθώ όλα να τα συνοψίσω, να δούμε τα υπέρ και τα κατά των αντιλικών φαρμάκων τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Η Near Mitral-Virus Ritonavir είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό φάρμακο. Έχει ελάττωση του κινδύνου κατά 88% και χρειάζεται να νοσηλευτούν 18 άτομα για να έχουμε, μία φορά ώστε να αποφύγει ένας ασθενής κίνδυνο θανάτου ή νοσηλείας. Η Remdesivir επίσης είναι πολύ αποτελεσματική. 87% είναι το κίνδυνο νοσοκομιακής περίθαλψης ή θανάτου και 22 ασθενείς πρέπει να πάρουν το φάρμακο για να πετύχουμε το αποτέλεσμα. Η Molnupiravir έχει χαμηλότερη αποτελεσματικότητα, αλλά τόνει τον σχετικό κίνδυνο 30% και πρέπει να πάρουν πολλοί ασθενείς το φάρμακο, 35 ασθενείς, για να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Επομένως, η Near Mitral-Virus Ritonavir είναι πολύ αποτελεσματική, είναι από το στόμα. Η Ritonavir έχει μελετηθεί στην εγκυμοσύνη, άρα είναι μια επιλογή. Άρα το πρόβλημά του είναι ότι έχει πολλές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Η Remdesivir, πολύ αποτελεσματική, έχει μελετηθεί στην εγκυμοσύνη. Εγώ προσωπικά θα το είχα σαν πρώτη επιλογή στην εγκυμοσύνη. Έχει λίγες αλληλεπιδράσεις με τα άλλα φάρμακα. Όμως το έχουμε το πρόβλημα ότι πρέπει ο ασθενής να πει στο νοσοκομείο, να κάνει εισιτήρια και να κάνει τρεις διαφορετικές εγχύσεις σε τρεις διαφορετικές μέρες. Τέλος, η Molnupiravir έχει το πλεονέκτημα ότι είναι από το στόματος, στο οποίο δεν φαίνεται να υπάρχουν αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Παρ' όλα αυτά έχει σχετικά χαμηλότερη αποτελεσματικότητα. Υπάρχει ανησυχία για την παραγωγή μεταλλάξεων στον ιό. Και τέλος, για το λόγο αυτό, δεν ενδείκνεται σε γυναίκες οι οποίες είναι έγκυες και στα παιδιά ή σε γυναίκες οι οποίες θυλάζουν. Αυτά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.